Ξάνδρα, τι κάνετε, πώς είστε? Γεια σας, γεια σας. Καλά είμαι. Σας ευχαριστώ πολύ στην πατρίδα μου, τη Θεσσαλονίκη. Έχετε και φίλους εδώ, έχετε και συγγενείς, έχετε γενικά κοινό, πιστό, σας ακολουθεί, παρακολουθεί την διεθνή καριέρα σας, τις μουσικές σας. Να είστε καλά. Την δισκογραφία. Βέβαια. Λοιπόν, θέλουμε τα τελευταία νέα. Τα τελευταία νέα είναι την περασμένη Πέμπτη. Mm-hmm. Έγινε η παγκόσμια πρεμιέρα του καινούριου τραγουδιού, η Άρια, που γράφτηκε για μένα στα αρχαία ελληνικά. Είναι η επίκληση της Αθηνάς, λέγεται, και η πρεμιέρα έγινε στο Πολεμικό Μουσείο της Αθήνας. Φτιάχτηκε ένα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, το οποίο όποιος επισκεφτεί το μουσείο θα έχει την χαρά να το δει στην έκθεση που υπάρχει μέσα στο μουσείο, στην αίθουσα αρχαιοτήτων. Και το όμορφο είναι ότι γράφτηκε από έναν υπέροχο Μεξικάνο συνθέτη, τον Χωσέ Λουίς Γκούσμαν Βολφέα, ο οποίος όταν βρισκόμουν στο Μεξικό Σίτι λόγω δουλειάς, έφτιαχνα το καινούριο μου Latin CD σε εποχή COVID. Με βρήκε και μου λέει: «Θέλω πάρα πολύ, κυρία Γκράβας, να τραγουδήσετε αυτό το κομμάτι που έχω γράψει». Και πρέπει να πω ότι η συγκίνηση είναι μεγάλη, γιατί ένας Μεξικανός με λατρεία που έχει την μεγάλη για τον ελληνισμό, την αρχαιότητα, την μυθολογία, έκατσε και έγραψε αυτό το υπέροχο κομμάτι. Και συναντήθηκαν δύο εκρηκτικά ταμπεραμέντα. ναι, θα έλεγα ναι. Φυσικά, Λατινική Αμερική, ναι. Από τη μία, ελληνικό πνεύμα από την άλλη. Δηλαδή, σκεφτείτε τι ωραίο συνδυασμός απρόπτωση ήταν αυτός που προέκυψε. Πολύ, δεν γίνεται κάθε μέρα. Αυτό είναι αλήθεια και πιστεύω ότι δεν γίνεται και κάθε μέρα μια τέτοια σύνθεση. Είναι mm-hmm. αυτό το κομμάτι γράφτηκε για μένα στα αρχαία ελληνικά. Είναι η πρώτη φορά που τραγουδάω στα αρχαία ελληνικά. Και αυτό το κομμάτι δεν είναι βασισμένα τα αρχαία πάνω σε κάτι αρχαίο. Γράφτηκε από τον συνθέτη το λιμπρέτο στα ισπανικά και μετά έγινε μετάφραση στα αρχαία από τον Πέτρο Παναγιωτόπουλο και την Έλση Σπαθάρη. Αυτό ήθελα να ρωτήσω. Ποιος ανέλαβε να μεταφράσει από ισπανικό Ισπανικά. Σε αρχαίο ελληνικό κείμενο? Δηλαδή, πολύ δύσκολη πίστα είναι αυτή. Το ταμπλό είναι. Μετά τερματίζει το παιχνίδι. Δεν έχει κάτι άλλο να κάνει. Ναι, θα έλεγα ότι ήταν μια πολύ ευχάριστη περιπέτεια, γιατί δεν μιλάω αρχαία. Εγώ έχω μεγαλώσει, γεννηθεί και μεγαλώσει στη Γερμανία χωρίς ελληνική παιδεία. Έτσι, φαντάζεστε ότι χρειαζόμασταν κάποιον που είναι expert. Και αυτό... Μα δεν ξέρω κανέναν νεοέλληνα που να μιλάει αρχαία ελληνικά μεταξύ μας. Δηλαδή και εμείς κάτι μεταφράσεις κάναμε στο πανεπιστήμιο για να περάσουμε στην τρίτη δέσμη, στη φιλοσοφική. Και πάλι δεν μπορώ να πω. Ελεύθερο κείμενο να μου δώσουν τώρα δεν μπορώ με σιγουριά να το μεταφράσω. Όχι το αντίστροφο. Πρέπει να ομολογήσω ότι οι Μεξικανοί με κοιτάγανε έτσι παράξενα και λέγανε «Δεν καταλαβαίνετε, δεν μιλάτε αρχαία». Τους φάνηκε λίγο παράξενο ότι τα αρχαία βέβαια έχουν κάποια... τα νέα ελληνικά έχουν βέβαια τη βάση τους στα αρχαία, αλλά είναι σαν μια άλλη γλώσσα για μένα, ας πούμε, και για τους περισσότερους Έλληνες. Αλεξάνδρα. Ναι, ήταν πολύ ενδιαφέρον. Αλεξάνδρα, έπρεπε να τους πείτε, όξι να γκέλινε και δαιμονήσει, ότι τι δική με θα τους κίνουν ρήματι τσιπηθόμενοι και αν καταλάβαναν, θα μασούσανε μετά. Αχα! Αυτό που υπάρχει. Εγώ φαντάζομαι... Για τους λέει και δαιμόνιους. Θα καταλάβαιναν μετά. Ας βρίσκανε μόνοι τους στην άκρη. Ας το πετούσατε εσείς. Και τελείως υπόθεση. Πάντως, το ωραίο είναι ότι το βίντεο αυτό θα κάνει, ελπίζω, το γύρο του κόσμου. Θα ήθελα πάρα πολύ να το δουν όσο πιο πολλοί Έλληνες εδώ στην Ελλάδα και οι ομογενείς να το δουν. Γιατί πιστεύω ότι είναι ακόμα ένα μικρό λιθαράκι προς το δρόμο του να δείξουμε ότι ο πολιτισμός μας είναι για όλους. Φυσικά. Ο ελληνισμός είναι για όλους, για όλη την ανθρωπότητα και μπορούμε και χειριζόμαστε και σήμερα και θέλουμε να χειριζόμαστε και σήμερα τη γλώσσα αυτή την υπέροχη. Σε διεθνές
Επίπεδα. Συνεργασίες. Α, ναι, βέβαια. Να κάνω μια ερώτηση. Τι περιεχόμενο έχει η επίκληση στην Αθηνά? Τι ζητάει, δηλαδή? Η Αθηνά θέλει να... Αυτό που εγώ τραγουδάω την Αθηνά, μιλάω απευθείας στους στρατιώτες και θέλω να τους ενθαρρύνω να μην φοβούνται να πάνε να πολεμήσουν εφόσον έχουν δίκιο. Είναι η εκστρατεία τους έχει έναν καλό σκοπό. Μάλιστα. Άρα είναι και σαν μια προσευχή. Θα μπορείτε να το βρείτε και στο... Τώρα υπάρχει και στο YouTube. Υπάρχουν δύο βίντεο. Το ένα είναι με αγγλικούς τίτλους. Το έχουμε. Έχουμε εικόνες. Εσείς δεν έχετε εικόνα. Έχετε δίκιο. Το βλέπουμε αυτή τη στιγμή. Ναι, εδώ και εικόνα. Ώρα. Βλέπουμε εδώ και ώρα το εικαστικό. Δηλαδή υπάρχει εικόνα. Δεν Πολύ τα λέμε χαίρομαι. Μόνο οι δυο μας. Πολύ χαίρομαι. Και το ωραίο είναι ότι επειδή υπάρχει και με τίτλους ισπανικούς, ήδη το Υπουργείο Εξωτερικών του Μεξικού το έχει αγκαλιάσει το βίντεο και θα το δείξει, φαντάζομαι, σε όλα τα websites του Υπουργείου Εξωτερικού του Μεξικού. Εν τω μεταξύ, σύμπτωση τώρα, ψάχνοντας μέσα στα email μου, το email που μου στάλθηκε με αφορμή την τελευταία συνεργασία, έπεσε σε ένα email που μου είχε έρθει το 2007. Όχι 7, συγγνώμη. 2017, συγγνώμη, όχι 14 χρόνια πίσω, 4 χρόνια πίσω. Για την συνεργασία σας με τους φίλους του Ελληνικού νησιού και της θάλασσας, όπου είχατε τραγουδήσει στα μουσικά εργαστήρια για την εκμάθηση των παιδιών των νησιωτικών περιοχών, μουσικών οργάνων, για την επαφή τους με την κλασική μουσική. Ναι, σωστά. Με είχαν καλέσει και κάναμε μια πολύ όμορφη φιλανθρωπική συναυλία για τον Σύλλογο. Τέτοια πράγματα πρέπει να υποστηρίζονται. Είναι και πολύ να ακούγονται, γι' αυτό το αναφέρω. Γίνονται θαυμάσια πράγματα που η τηλεόραση για κάποιο λόγο... Καλά, θα εξαιρέσω τη δική μας περίπτωση, γιατί είμαστε δημοτικό κανάλι. Καταλαβαίνετε, πρέπει να ευλογήσω και τα γένια μου κάπως. Βέβαια. Αλλά αν δεν είναι η ΕΡΤ, ας πούμε, δεν υπάρχει... Δεν ακούγεται κάτι στα υπόλοιπα ιδιωτικά κανάλια για όλη αυτή τη δραστηριότητα, την πολιτιστική, την προσπάθεια που καταβάλλεται από ιδιωτικούς φορείς να... Πρέπει να ομολογήσω ότι δυστυχώς αυτή είναι η αλήθεια, με την έννοια ότι η φιλανθρωπία πολλές φορές δεν θέλουν να την δείξουν, δεν ξέρω, δεν είναι sensational, πώς το λέμε στα ελληνικά. Αλλά είναι, και ευχαριστώ πάρα πολύ την ΕΡΤ. Πρέπει να πω ότι η ΕΡΤ με έχει στηρίξει πάρα πολύ στις προσπάθειές μου να δείξουμε κάτι άλλο, μια άλλη προσπάθεια να κάνουμε μουσική. Όχι ότι οι άλλες δεν είναι καλές, αλλά υπάρχουν και αυτά που κάνουμε εμείς. Είναι λίγο σαν να είναι περιττή πολυτέλεια η φιλανθρωπία. Σαν να είναι κάτι εξτρά που δεν θα έπρεπε να το κάνουμε παρά μόνο σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Δεν καταλαβαίνω πώς το σκέφτονται, τέλος πάντων. Συγχαρητήρια όμως και για αυτή την πρωτοβουλία. Νομίζω όμως είναι και θέμα παιδείας, είναι και θέμα πώς κανείς. Τι επαφή έχει με την φιλανθρωπία. Για μένα είναι κάτι το οποίο το κάνω πάντα. Το έχω από τη στιγμή που άρχισα να δουλεύω και μπορούσα να προσφέρω. Ήταν κάτι και μπορώ και έχω τον χρόνο, το κάνω. Γιατί και εμένα όταν χρειαζόμουν βοήθεια σαν φοιτήτρια και στις αρχές της καριέρας μου υπήρχαν άνθρωποι και foundations που με υποστηρίξανε. Ιδρύματα. Ιδρύματα. Και θέλω να δώσω κι εγώ κάτι πίσω όσο μπορώ. Θαυμάσια. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Εγώ, εσάς, και σας εύχομαι ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι. Φιλιά πολλά στη Θεσσαλονίκη και τα μπάνια στη Χαλκιδική ελπίζω να τα κάνω σύντομα. Άντε, ελάτε. Η Χαλκιδική είναι εκεί, δεν φεύγει, μας περιμένει όλους. Δεν υπάρχει περίπτωση να έρθω στην Ελλάδα και να μου δώσει Χαλκιδική τουλάχιστον κάποιες εβδομάδες, γιατί εκεί είναι η ενέργεια, το νερό, ο ήλιος. Δεν θέλω να πω άλλα λόγια. Η Θεσσαλονίκη και η Χαλκιδική. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και για σας. Γεια σας. Χαίρετε.